Όλοι μάθανε για Νίκο και σχολιάζουν τώρα, κατάλαβες. Νίκο, έχω έρθει με Red Bull Sugar Free φίλε. Η κατάσταση μου είναι πολύ δύσκολη. Βγάλαν και τέτοια πλέον, μάλιστα. Ναι, πίνω μόνο χωρίς ζάχαρη. Πίνω να ξέρεις. Εννοείται, μπράβο φίλε. Αποφεύγω τη ζάχαρη. Γιατί μου είναι πολλά πράγματα. Ναι. Στο καφέ την έχουμε κόψει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μπράβο φίλε. Τα γλυκά δεν μπορούμε να κόψουμε. Αυτό εντάξει, δεν κάνουμε. Είναι μια απόλαυση. Απλά όπου μπορούμε, όπου είναι η ζάχαρη, ρε παιδί μου, δεν είναι και τόσο χρήσιμη. Καλή ώρα σε αναψυκτικό για παράδειγμα. Όπως είναι αυτό το που δεν το λες αναψυκτικό. Την αποφεύγουμε. Τι γίνεται, Νίκο? Καλή εβδομάδα! Υπέροχη εβδομάδα ξεκινάει. Τέλεια, ανεπανάληπτη! Άλλη μια υπέροχη εβδομάδα ξεκινάει. Πραγματικά. Από χθες δηλαδή έστειλε τα μηνύματά της. Είμαι με ελάχιστες ώρες ύπνου. Γιατί? Με αρκετή δουλειά είναι η αλήθεια. Έτσι ήταν το πρόγραμμα. Βραδινή ήμασταν. Μπερδεμένο το πρόγραμμα. Βραδινή ήμασταν. Και είχε και σήμερα πολλή συνέχεια και όπως βλέπεις το μάτι μου είναι λες και. Πότε γύρισες από την. Βλέπεις το μάτι είναι λίγο. Πότε γύρισα την Χαλκιδικούλα. Ένα χαρά λαμπό. Στο βράδυ. Α, βραδάκι. Ναι. Και κατευθείαν βραδινό μεροκάματα. Μετά ασχοληθήκαμε λίγο με τις αστιότητες, τις διάφορες, τις ποδοσφαιρικές, τις φουτμπαλέρες. Σήμερα ήταν και οι αστιότητες, οι μπασκετικές. Εντάξει. Όλα καλά. Όλα ωραία, Νίκο. Όλοι έχουν γνώμη. Βδομάδα αγωνιστική. Με ημιτελικούς κυπέλου. Ω, καλά. Την Τετάρτη, παιδιά, χαμός θα γίνεται εδώ. Τρέλα πέρα. Και παράνοια. Μπήκαμε σε εβδομάδα ημιτελικών. 100%. Λοιπόν. Πριν πάμε στον πρώτο φίλο. Έλα. Γιατί κατευθείαν. Κάτσε, ρε, Νίκο, να πούμε πέντε πράγματα. Το ακροατήριο, Νίκο, είναι εκπαιδευμένο. Έλα, ρε, να Νίκο, παίρνει τώρα. Μόνο του. Δεν τους είπαμε τίποτα. Έλα, ρε, Νίκο, τώρα. Τι θα κάνω, αφού πήγε να μην το βγάλουμε. Δεν είναι ραδιοφωνικό αυτό που κάνεις αυτή τη στιγμή. Πάμε στον πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα. Καταρχάς, sorry την περασμένη εβδομάδα που παραφέρθηκα με το φίλο και συνάδελφό σου Νίκο Παπαδόπουλε. Ξεκινάς καλά. Ξεκινάς καλά, θα δούμε πώς θα συνεχίσεις. Συνέχισε. Αλλά έτσι. Επί προσωπικού θα ήθελα να κάνω και μια τοποθέτηση. Διαστρέβλωση πάλι για τον ίδιο κύριο, φίλο και συνάδελφό σου, στην πρωινή του εκπομπή. Άκουσε με. Πάλι διαστρέβλωσε. Πριν πεις το οτιδήποτε, σου ξαναλέω, δεν θα μπορούσα. Μα επί προσωπικού είναι για μένα αναφέρθηκε ότι εγώ εκφράστηκα όπως εκφράστηκα, γιατί άλλα εννοούσα, άλλα είπα αυτός και άλλα. Και να μπω κατευθείαν στο θέμα. Ναι. Αυτό στην περασμένη εβδομάδα δεν έλεγε στις αναλύσεις που κάνατε ότι με την ΑΕΚ δεν μας ενδιαφέρει το μάτι του πρωταθλήματος. Δεν μας ενδιαφέρει, θα παίξω εγώ και ο Κούγια, κάτι χαζά τέτοια που έλεγε ο Κούγια. Δεν μας ενδιαφέρει, ας χάσουμε, ας κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μας ενδιαφέρει το μάτι του κυπέλου. Πολύ σωστά, ωραία. Και... Αλλά μετά το μάτι του κυπέλου, είπε, στο μάτι του πρωταθλήματος, με τον ΠΑΟΚ θα βάλουμε την καλή μας ομάδα. Για να μην μας λένε εδώ πέρα ότι θα βγουν δεύτεροι αυτά και ξέρω εγώ. Και λέω εγώ, εσύ με την ΑΕΚ πας με τα δεύτερα και καλά κάνεις γιατί θες να διαφυλάξεις ομάδα σου με το κύπελο. Με τα δεύτερα δεν ήταν. Με μένα. Με τα δεύτερα δεν ήταν. Έτσι έλεγε ο κύριος, αφού είπε θα παίξει αυτός έλεγε. Θα πει ο ίδιος θα παίξει. Άκουσε με, άλλο τι έλεγε στο χαβαλέ και άλλο τι θα έκανε στην πραγματικότητα. Εγώ στο χαβαλέ τα λέω βάσει των λεγόμενων του. Εγώ απαντάω σε αυτό. Ναι, όχι. Και ότι αυτός παίρνει συνέχεια τη θέση του Ολυμπιακού χωρίς να εμπλέκεται. Καταρχάς στη θέση του πέσω. Στο θέμα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό με την Ξάρα και αυτά. Ο Ψαλτίδης πού εμπλέκεται και παίρνει συνεχώς τη θέση του Ολυμπιακού. Σου είπα, πού εμπλέκεται. Έχει καλά νόμιμο όπως το λένε συμφέρον. Έχει επίθετο και θα συζητούσα να τον αποκαλείσει έτσι. Ωραία, Ψαλτίδης, Ψαλτίδης πώς το λένε. Ωραία. Έχει κανένα ένομο συμφέρον και εμπλέκεται συνέχεια και λέει τη γνώμη του σαν αγράμμα του δικηγόρου. Σαν δημοσιογράφος έχει τη γνώμη του και στα νομικά είναι και πολύ διαβασμένος. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Εβδομάδα κυπέλου έχουμε. Και πάνω σε αυτό σήμερα το πρωί λέει ότι εγώ εβδομάδα είπα ότι θα χάσει ο Άρης από... Βγήκα και έλεγα ότι θα στο χάσει ζητάω, ο Άρης από την Άγη. Εγώ έλεγα ότι έλεγε αυτό σε σένα ναι. ή κάποιοι άλλοι ωραία, ότι δεν ωραία. Μας ενδιαφέρει το μάτσο πρωταθλήματος. Πάμε παρακάτω. Αλλά με τον ΠΑΟ πάμε παρακάτω. Θα βάλουμε την καλή μας έλα ρε, τα σας τα λέει τώρα και τσιμπάτε τώρα. Και με την ΑΕΚ την καλή ομάδα έβαλα και με τον ΠΑΟ την καλή ομάδα βάλω και με τον άλλο θα βάλω την καλή ομάδα. Τι κάνουμε. Δεν μπορώ να πω κάτι. Αποδείχτηκε αυτό από την ομάδα. Αλλά εγώ απαντούσα στα λεγόμενά του. Ωραία, πάμε παρακάτω. Δεν μπορείς ρε κύριε με την ΑΕΚ να στείνεσαι καλός ενώ. Πάμε παρακάτω. Και ναι, πάλι δεν σε δικαιολογεί που το είπες αυτό το πράγμα, να ξέρεις. Δεν λέμε τέτοιο πράγμα στον αέρα. Όχι. Όχι. Δεν άλλο τι λένε στα. Εδώ δεν είναι καφενείο. Εδώ είναι ραδιόφωνο. Όταν σε αγανακτεί ο άλλος την όχι, ναι, αλλά εδώ δεν είναι καφενείο. Πάμε παρακάτω. Πάμε και το άλλο είναι πολιτικό. Γιατί και εκεί πάλι. Πολιτικό, ναι. Σε μένα αναφέρθηκε το πρωί και αυτά. Άντε πάλι. Βγαίνοντας εγώ τον Κόλκα. Ναι, ναι. Είπα για το σπότ του ΣΥΡΙΖΑ παρεπιπτόντως. Αν το έχετε ακούσει, αν το έχετε. Μα δεν, σε κανένα κανάλι δεν βγήκε πάντως. Μέγκα, Sky, Αντένα, Αλφα. Ναι. 85% αποδοχή σε δεξιό κανάλι, έτσι. Τραγικό σποτάκι. Athers voice. Τραγικό σποτάκι. Αν το λέω καλά. Ναι.
μπείτε και δείτε το, ή αν δεν ψηφίσετε κατά του σποτ, αν δεν το γουστάρετε το σποτ. 85% συμφωνούν με το σποτ αυτό του ΣΥΡΙΖΑ και λένε και καλά ότι κάποιοι. Και λέει ο Ψαλτήρης, εγώ δεν λέω ότι το σποτ αυτό λέει ψέματα. Το σποτ αυτό όμως πρόσεχε. Γιατί τσουβαλιάζει όλου του δημοσιογράφου. Ναι, τσουβαλιάζει όλου του δημοσιογράφου και πολλοί δεν πήγανε. Απλά εγώ ξέρω γιατί κατηγόρω το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί μπήκαμε σε μια άλλη κουβέντα τώρα και χαίρομαι για να ξεφύγουμε από τα υπόλοιπα. Το ότι εκμεταλλεύεται. Ρε α το Χρύσανθο, ρε και με μένα μιλά, α το Χρύσανθο. Με μένα μιλάς! Ρε μάνα μου, με μένα μιλάς! Ας το Χρύσανθο, σου λέω. Ο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ σου λέω. Αλήθεια, μοιράστηκαν τώρα 100 εκατομμύρια. Εντάξει, είναι εδώ, αυτό το πράγμα τώρα είναι τεράστια κουβέντα. Άκουσε με όμως λίγο. Ας τα φτάρει. Για τώρα μιλάμε. Ας τα αυτά τώρα. Ναι, πάνε και δες τι έκανε ο Καμένος και η γυναίκα του τώρα. Αν δεν το πάμε σε αυτή τη δικασία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτή δεξί. Άκουσε με να ολοκληρώσω αυτό που σου έλεγα πριν. Εντάξει, εμένα με εκνευρίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εκμεταλλεύτηκε αυτό το γεγονός για να κάνει αντιπολίτευση. Βεβαίως, και τι να κάνει. Δηλαδή, τα λεφτά του Πέτσα είναι που τα μοιράζει έτσι, του Μπάρμπα τα λεφτά είναι. Πάμε παρακάτω. Και τα μοιράζει στο Φουρτιώτη και στο ένα και στον άλλο. Πάμε παρακάτω. Ό,τι γουστάρουνε. Ό,τι γουστάρουνε. Ή με την Οβάρτης, ή ο άλλος έκοψε βορύδης πίτα 15 χιλιάρικα. Τι πίτα ήταν αυτή τα Χριστούγεννα που κρεατόπιτα ήταν και έκοψε. Αυτοί έχουν κάνει. Κάνε μου τις προβλέψεις σου για το παιχνίδι της Τετάρτης. Αυτοί έχουν κάνει επέλαση στο κράτος. Αυτοί μας χρεοκόπησαν με Νοβάρτης. Τώρα τι θες, προβλέψεις. Ναι, προβλέψεις θέλω, δώσ' μου. Πιστεύω θα περάσετε, γιατί. Και για σένα μιλάω, δεν μιλάω μόνο για μένα. Για τον Πάοκ είναι 50-50, δεν ξέρω, 50-50. Τώρα με Κάιπερς. Δηλαδή αυτό που είχα πει στο γκολ για την περασμένη Δευτέρα. Ναι. Ότι θέλουμε ξέρουν διαιτές, αλλιώς πάσεις πρόβα του σφαγή. Αλλά αυτό τώρα είναι και διαιτητάρα, είναι top. Δηλαδή στους 2-3 καλύτερους του κόσμου. Ναι. Με παγκόσμια κύπελα, με έτσι. Αλλά με τη ΣΑΛ και εδώ μας είχε καθαρίσει. Αλλά τώρα σε αυτή τη φάση δεν πιστεύω να παίξει έδρα. Θα παίξει 50-50 στο Καραϊσκάκι. Μάλιστα. Οπότε έχουμε πιθανότητες. Αλλά για τον Άρη πιστεύω ότι μπορεί να περάσει. Από το στόμα σου. Και στο Ιντέα για ταυτή να πάει, μάλιστα. Βέβαια δεν το θέλω. Ναι, δεν καλά, θέλω, εντάξει, ναι, okay. Γιατί δεν θέλω να πάρεις ποτέ τίτλο. Εγώ τα λέω φανερά, εντάξει. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει ότι εγώ διαστρεβλώνω κάτι. Παιδιά, πρέπει όλοι να λοκάρουμε σε ένα τελικό Άρης ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Άρης, πείτε όπως θέλετε. Ένα μήνα θα έχει ψωμί η πόλη. Εντάξει, ένα πάνω, μήνα θα έχει ψωμί για όλους μας. Τις προηγούμενες φορές, Νίκο, αποκλείστηκες από τον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει τέτοιο. Τώρα πώς το ζητάς τόσο πολύ. Κάποια παραδόση είναι για να σπάνε. Έτσι, αυτό σου λέω. Εντάξει, μπορεί να γίνει το ένα, μπορεί να γίνει και το άλλο. Έγινε. Να σε καλά. Έγινε, να σε καλά. Έλα, γεια. Όποιος δηλώνει με τα μέλια. Ή και υποταγή. Όχι, υποταγή δεν είμαι ο Σάκης Ρουβάς. Νίκο. Ναι. Φίλε, με τελική αυτήν την εβδομάδα. Με τελική αυτήν την εβδομάδα πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Περιμένω να βγω στη γραμμή. Περιμένετε, ναι, εδώ είστε, βγήκατε. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Ναι, ναι. Μας ακούτε? Ναι. Ναι, γεια σας. Είστε στον αέρα. Γεια χαρά, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Γεια σας, κύριε Γιώργο. Ένα μόνο προβλέψεις να κάνω για το παιχνίδι. Βεβαίως, ναι. Όσες θέλετε. Πιστεύω ότι ο Άρης. Ναι. Προσέξτε, θα πω τον είναι καθαρά αποδοσιακό. Ναι. Πρέπει οπωσδήποτε να κατέβει με center for. Γιατί το λέω αυτό? Τον Ιντέγε. Διότι από τα άκρα, λόγω ότι είναι γεμάτος, θα τα φροντίσει αυτά η ΑΕΚ. Θα φροντίσει, δηλαδή, να τα καλύψει αυτά τα πράγματα. Ναι. Βέβαια για την ΑΕΚ, αν κατέβει με δίδυμο αυτόν οικονόμου και τον άλλο, όπως το λένε, το μάλι εκείνον, συγγενικές γραμμές πιστεύω να περάσει ο Άρης. Αλλά το ξαναλέω πάλι. Πρέπει να παίξει. Με center for μπροστά, οπωσδήποτε. Θα βάλει τον Μπράουν. Είναι γυμνό από το κέντρο πίσω. Θα βάλει τον Μπράουν. Όσο φορά για τον ΠΑΟΚ, ναι. Δεν ξέρω, πολύ δύσκολα παιδιά. Βρώμα είμαστε, πολύ κύριε. Δύσκολα. Βρώμα αυτά είμαστε. Που είδα αυτοί σε 10 λεπτά καθαρίζουν παιχνίδια. Εντάξει, ένα μάτς είναι όμως, Μπορεί να το στραβώσει. Ας είναι ένα μάτς. Ναι. Και για αυτούς είναι ένα μάτς. Ναι, αυτό λέω. Για αυτούς είναι ένα μάτς. Για αυτούς το λέω. Σε ένα μάτς πολλά μπορεί να γίνει. Ο Άρης μετά από ΠΑΟΚ, μετά μην ξεχνάμε. Ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει ένα 0-1 στο Καραϊσκάκη, θυμάστε πώς το έκανε το 0-1. Για πότε λέμε τώρα. 24 τελικές ο Ολυμπιακός και 2 ο ΠΑΟΚ. Κύριε Γιώργο, πέρσι με φέτος 1-1, θυμάστε πώς φέτος ένα, το 1-1. Ένα καλό πρωτομήχρονο, ένα κακό δεύτερο. Ναι, τέλος πάντων. Σημασία έχει οι ευκαιρίες.
Καμία σχέση. Δεν έχουν, κύριε Γιώργο, καμία σχέση οι ομάδες που παίξανε και πέρσι. Καλά, πέρσι δεν έχει καμία σχέση η ομάδα που παίξανε τον Ολυμπιακό. Ούτε αυτή που έπαιξε στο ξεκίνημα σε αυτήν την σεζόν στο Καραϊσκάκη. Έχουν αλλάξει πολλά από τότε. Είναι και θέμα momentum. Είναι επικίνδυνη αυτή του Καραϊσκάκη. Όχι, είναι επικίνδυνη. Δεν το φοβόμαι. Μιλάμε του κάτι άλλο. Μιλάμε καθαρίσαν τον Παναθηναϊκό μέσα στο δεκάλεπτο. Πάλι καλά που έλειξε με το σκορ αυτό. Δεν ξέρω. Άλλο μάτς για το πρωτάθλημα, ότι... άλλο για το κύπελο. Είναι διαφορετικά παιχνίδια, να ξέρει. Εντάξει. Ναι, αλλά συγγνώμη, δεν θα είναι και για αυτούς. Δεν του ίδιου ισχύει και για τον Άρη με την ΑΕΚ. Του οποίου πάλι για τον Άρη, δεν θέλω να ξεφύγω, ναι. Θα το ξαναπώ πάλι. Ναι. Οπωσδήποτε center for. Θα έχει, η ΑΕΚ έχει λάβει τα μέτρα της για τα άκρα του Άρη, τα οποία είναι θανατηφόρα μιλάμε. Έχει λάβει τα μέτρα. Στο ξαναλέω πάλι, θα μιλήσουμε πάλι μετά τον αγώνα. Και πιστεύω και το άλλο, ότι αν καταφέρει ο Άρης και προηγηθεί τη ΑΕΚ, το σκορ δεν θα είναι 1-0. Θα πάθει μεγάλη γύλα η ΑΕΚ. Αρκεί να καταφέρει να προηγηθεί. Γιατί αυτοί μην ξεχνάς, επειδή έχουν κακά τα ψέματα, καλή επίθεση η ΑΕΚ, θα φροντίσει μπροστά ό,τι κάνει. Αλλά πίσω... Να είστε καλά, κύριε Γιώργο, να πάμε και στο επόμενο. Καλή συνέχεια, καλή παιδιά, συνέχεια καλή και συνέχεια. Σε εσά. Να είστε καλά. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σα. Γεια σα, κύριε. Να χαλάσω λίγο τη σούπα αυτή, την πανέστρα, πώς το λένε. Να ρωτήσω εσά που είστε και οι δύο έμπειροι δημοσιογράφοι παρά τον ερώτηση. Από εμπειρία, άλλο τίποτα. Ναι, από εμπειρία, άλλο τίποτα. Ναι, ναι. Αυτή που έριξε το βιτριόλι στην άλλη την κοπελίτσα, τη βρήκανε. Τη βρήκαν. Αυτή που άρπαξε τη δεκάχρονη την Μπαρκέλα εδώ από την Τούμπα, τη βρήκαν. Αυτά τα ανθρωποειδή που σκότωσαν ένα παιδί εκεί στο Μέγαρο Μουσικής. Δεν είναι δύσκολες οι έρευνες. Επειδή φορούσε μπλούζα του Άρη. Είναι δύσκολες οι έρευνες. Είναι πολύ δύσκολες. Αυτά λοιπόν, να μην χαρακτηρίσω αλλιώς. Ναι. Τόσους μήνες αυτή η Αθηνόψα ήρυδες. Δεν μπορούν να τους βρούμε. Όχι. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Το θέμα δεν είναι αν μπορούν. Το θέμα τι τους ζητήσαμε να κάνουν. Συγγνώμη, ρε Νίκο, με συγχωρείς. Δίκιο τι έχεις. Τους ζητήσαμε να κάνουν. Να πιάσουν τη 17 Νοέμβρη ξανά μανά από την αρχή. Τι τους ζητήσαμε να κάνουν. Κάμερες δεν υπάρχουν. Ναι. Μαρτυρίες δεν υπάρχουν. Υπάρχουν. Οι κάμερες λειτουργούν μόνο στις αρπαγές 10χρονων παιδιών και σε αυτές που ρίχνουν βιτριόλι. Σκοτώσαν ένα παιδί. Θα μπορούσε να ήταν το δικό σου το παιδί του γείτονα του παραδιπλανού. Εγώ θα σου πω μια λέξη και δεν θα οι πω. Και δεν θα του πω... το γέννησαν, οι γονείς του Νίκο το γέννησαν, το μεγάλωσαν με στερήσεις, χωρίς στερήσεις, δεν με απασχολεί. Λαχταρούσαν να το δουν κάπως μέσα στο μυαλό τους, είχαν όνειρα για αυτό το παιδί. Και κάποιοι υπάνθρωποι το σκότωσαν γιατί φορούσε άλλη φανέλα από αυτοί που γουστάρουν αυτοί. Και δεν μπορούν να τους βρούνε. Τόσα πια μελάνια, τόσα τόνερ, τόσοι εκτυπωτές. Τι στο διάλογο ρε. Μπορείτε εσείς να δώσετε μία απάντηση λογική ρε παιδιά, γιατί εγώ δεν μπορώ. Μπορώ να δώσω, αλλά δεν μπορώ να τις πω στον αέρα. Δυστυχώς. Δεν μπορώ να τα πω στον αέρα. Εγώ θέλω να πω πολλά πράγματα. Δεν μπορώ να τα πω στον αέρα. Γιατί θα κάνω ζημιά και στο σταθμό και σε εσάς ή και σε μένα. Όχι. Δεν ξέρω. Δεν είναι θέμα ζημιάς στον. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε κάποιες ύβρες ή οτιδήποτε. Μπορώ να αποθούν πράγματα και που όχι, είναι δεδομένα. Δεν θα μιλήσω καθόλου. Ναι, ναι. Δεν μπορώ να αποθούν στον αέρα. Και μάλιστα μπορώ να μιλήσω με γεγονότα, έτσι. Με γεγονότα, με συγγένειες, με διάφορα πράγματα. Ναι, ναι. Ναι, μη με ξύνεις. Δεν γίνεται όμως, ρε Σινίκο, να μην ξυνόμαστε, δεν γίνεται. Δεν γίνεται να έχει γεμίσει το κορμί μας πληγές τόσα χρόνια και να μην ξυνόμαστε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να καίγονται αστυνομικοί μαζί με τις καντίνες έξω από το γήπεδο και να μην τρέχει τίποτε. Και να πρέπει οι αστυνομικοί μετά από 3 χρόνια να κάνουν αυτοί μηνύσεις και αγωγές. Και να μην ανοίγει μύτη, ρουθούνι ρε παιδί μου, τίποτε. Να σκοτώνεται άνθρωπος. Φιλέ, και να βοηθάνε ενόχλητοι. Το όνομά σου. Αλέξη, η δικαιοσύνη είναι υποκειμενική. Είναι δικαιοσύνη, Νίκο. Υποκειμενική.
Δεν είναι αντικειμενική. Κατάλαβε, αυτό είναι το θέμα. Υποκειμενική. Ναι, ναι, ναι. Αυτό που είναι πρώτη φορά το ακούω. Δεν ήξερα ότι είναι υποκειμενική η δικαιοσύνη. Δυστυχώς είναι. Με βάση γεγονότων είναι. Λοιπόν, συγγνώμη, παιδιά, όχι, για όχι, το. Εντάξει, μην ζητά συγγνώμη. Μου, απλά είναι ένα διαχρονικό θέμα. Είναι ένα διαχρονικό το ξεχνάμε θέμα. Ξεχνάμε αυτό, το έχουμε ξεχάσει και συζητάμε πώς θα παίξει ο Άρης, πώς θα παίξει η ΑΕΚ. Και αυτά πρέπει να τα αναφέρουμε και αυτό πρέπει να το αναφέρουμε. Εντάξει, απλά σε αποδοθεί δικαιοσύνη και μετά να βγούμε και τα άλλα. Μακάρι. Να σε καλά, να σε καλά. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Εγώ είμαι. Εσείς είστε, καλησπέρα σας, τι κάνατε. Γεια σας. Πώς είστε? Στέλιος Κορδελιό. Γεια σου, Στέλιο. Μαγευτικό Κορδελιό. Να τα λέμε αυτά. Όσο για τον προηγούμενο τον κύριο που αγχωνόταν πώς θα φάει ο Πάοκ τον Ολυμπιακό. Πες του και ο Παναθηναϊκός με τον Πάοκ έπρεπε να χάνει στο 18 5-0, αλλά την κλείτωση και το Διώδη. Και ο Διώδης δεν τα πιάνει. Εντάξει, κάποιες φορές θα είσαι σε καλό βράδυ. Κάποιες άλλες φορές. Καμία χρειάστηκε και 10 κόκκινες κάρτες να πούμε για να την αποκλείσουν. Όντως, αλήθεια είναι αυτό. Με τα χίλια ζόρια. Δεν είναι τώρα και μας έκανε τώρα τον Ολυμπιακό Μαδάρα. Μου βάλει στο 5ο λεπτό γκολ και δίθεν έσβησε και έκανε. Ναι. Εγώ τα έλα τα παιχνίδια και τις νίκες που έκανα εδώ στην Τούμπα. Ναι. Εκτός από ένα μισάωρο μπάλα δεν έπαιξε. Κάθε. Τον κέρδισε ο Πάοκ 3-2 τον Ολυμπιακό ή τον κέρδισε. Τον κέρδισε. Φυσικά και τον κέρδισε. Δηλαδή ο Πάοκ πόσο καιρό έχει να χάσει το Καραϊσκάκη, ξέρω ο κύριος. Έχει καιρό είναι η αλήθεια, έχει κάποια χρόνια. Ναι. Εντάξει, να σου πω όμως κάτι. Τι θα πειράζει. Και εσύ δίκιο έχεις. Και αυτός δίκιο έχει αν χρησιμοποιούσε, ας πούμε, θα έχει ακόμα περισσότερο δίκιο αν χρησιμοποιούσε το επιχείρημα ότι παραδόση είναι για να σπάνε. Δηλαδή δεν ξέρεις τι θα γίνει. Παραδόση για να σπάνε, σου λέω. Πόσο καιρό έχει να χάσει ο Πάοκ του Καραϊσκάκη? Αρκετό. Γιατί να πιέσει, τι είναι αυτά που λέει. Δηλαδή τι είναι ο Πάοκ Παναθηναϊκός, λες να πάει ο Πάοκ έτσι στο Καραϊσκάκη? Θα δούμε την Τετάρτη, παιδιά. Και στο παιχνίδι που άρεσαν καλύτερο σχεδιάσει 4-2, για να μιλάμε και να μην μιλάμε με μίσο, να μιλάμε με την αλήθεια. Στο πρώτο μισάωρο τι είχε πάθει εσύ σαν Αριανός στο Χαριλάο. Ήσουν καλύτερος. Ναι, έπρεπε να χάσει 3-0. Ήσουν καλύτερος. Ήταν για 0-2, ναι, ήταν, οκ. Okay. Ναι, δεν ήταν για 0-2. Ήταν, αλλά εντάξει, η μπάλα έτσι είναι, ρε, τι θα κάνουμε τώρα. Τον έκανε τον Ολυμπιακό Manchester City και η Μπαρσελόνα, τρελαίνομαι. Και η ΑΕΚ στο ΑΚΑ το Σάββατο θα μπορούσε να έχει 2-0 ημίχρονο. Εντάξει, και βγήκε 2-2. Μια σοβαρή ομάδα, ναι. Ας πει τον κύριο, που είναι η ομάδα του από ό,τι καταλαβαίνω ο Άρης. Ναι. Μια σοβαρή ομάδα. Εγώ σου λέω και στο πρώτο 20 λεπτό, άσε της, ναι. Με τον Άρη. Άνετα ο Άρης πως θα είχε προηγηθεί. Ναι. Μην τρελαίνεστε να πω. Δεν μπορεί να είναι αυτοί οι παίκτες τόσο διαστήμικοι. Δώσε τώρα εσύ τις προβλέψεις σου για τα μάτια της Τετάρτης. Κοίταξε να σου πω. Άμα πάει ο Άρης με την οτροπία ότι η ΑΕΚ είναι, ξέρεις, ενώ εύκολη θα χάσει. Έχει ποιοτικούς παίκτες και ο Άρης. Μπορεί, αλλά είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Πάρα πολύ, όπως είναι δύσκολο και του Πάγου είναι Ολυμπιακό. Ναι. Να σας πω λίγο κάτι, εγώ που το βλέπω απ' έξω το Άρης ΑΕΚ. Ναι. Και έχω ζήσει το Κλεάνθης Βικελίδης ως ερχόμενο στο γήπεδο. Νομίζω ότι αν είχε κόσμο το γήπεδο, δηλαδή είχε 20.000 Αριανούς, το Βικελίδης, το οποίο είναι ένα αμυγός ποδοσφαιρικό γήπεδο, ναι, νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα θα περνούσες. Άκου να σου πω, φίλε μου. Παρότι δεν είμαι της λογικής ότι ο κόσμος παίζει μπάλα και τέτοια, είναι κάποια παιχνίδια στα οποία το γεμάτο γήπεδο μπορεί να παίξει ρόλο. Εγώ σε τέτοιο, πάω στα γήπεδα, να ξέρεις ένα πράγμα, κάθε σπέκτη δεν επηρεάζει. Ναι, άλλο σου λέω. Δεν σου λέω ότι θα μπει ο κόσμος, θα μπει η ΑΕΚ μέσα και θα χάσει. Εξάλλου δεν κέρδισε η ΑΕΚ με 20.000 κόσμο που λες. Ναι. 25. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει, σου λέω, είναι πώς θα βγει η ομάδα. Μπαίνεις μέσα, παίζεις μπάλα. Και καλά, κέρδισε με 20.000 αλλά και με τη διαιτησία τώρα. Εντάξει, okay. Γιατί ο Καραντώνης τον Άρη τον πέρασε. Μην πω ότι τον πέρασε. Εντάξει. Καλά, ο διαιτητής που παίζει τώρα το Ολυμπιακό του Πάου να δεις τι γίνεται. Φίλος μας. Ποιος είναι. Ναι, ναι, τον είδα. Φίλος μας. Ο Κάιπερς. Μια χαρά. Με το μυαλό τους έχεις φάξει τον Ολυμπιακό, με το μυαλό μας έχεις φάξει τον Πάου. Όχι, για τον Ολυμπιακό, παιδιά, δεν θυμάμαι ποιο παιχνίδι είναι. Με τη Σάλκη, επειδή ήμουνα μέσα και το θυμάμαι, είχε πέσει μια πριονοκορδέλα. Αυτός είμαι εγώ στην ασφάλεια σου, είμαι στις πόρτες είμαι. Ξέρω τι γίνεται. Ναι. Με το θυρόν, λες. Ναι. Ναι. Εντάξει, έπαιζε λίγο Σάλκη, έως πολύ. Άμα δεις και το παιχνίδι τώρα, εγώ που δεν θέλω να πω ότι που έχουν δίκιο Ολυμπιακός. Δες το παιχνίδι Μάντσεστερ Ολυμπιακός. Κάτσε βάζω, ας πούμε, για πλάκα ένα τέταρτο. Να δεις πώς φαίνεται, πώς παίζει ο διαιτητής.
Μάντσεστερ. Πώς έπαιζε ο ίδιος διαιτητής Σάλκε, για να μην περάσει, ρε παιδί μου, ηλικία ομάδα. Ναι, ναι. Να είσαι καλά, για να πάμε και στο τελευταίο πριν το διάλειμμα. Έγινε. Και να μην τρελαίνω τώρα. Έγινε. Όχι, γίνει, θα γίνει. Να είσαι καλά, φίλε μου, στα καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο. Μην καλείτε άλλο, ένα τελευταίο να πάρουμε πριν το διάλειμμα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Άντρε Νεκτάριε. Μετά τις 7, φίλε, κάτι έγινε σήμερα. Είπαμε λίγο. Ναι, έγινε, παιδιά, όσο χώρο το γνωστό. Πρόσεξε με, πρόσεξε με, πρόσεξε με. Για να σου δώσω χώρο και γήπεδο για να παίξεις μπάλα, θες να πάρεις μετά το break? Όχι, θέλω να το πω τώρα όλο. Άστα να τα πει όλο τον άνθρωπο. Άστα να πει μετά τις 7, δεν ξέρω να γίνει ποτέ αυτό. Σήμερα έχουμε ένα ευχάριστο για πρώτη φορά. Ναι. Οι διασωληνωμένοι φτάνε κάτω από το 9. Είναι 8 και μάλιστα είναι 7 άντρες και μία γυναίκα από 40 ως 64. Το συγκεκριμένο θέμα τα πάει πολύ καλά. Απλώς δεν πρέπει να γίνουν τα υπόλοιπα παιχνίδια, αν και είμαι εγώ της θέσης να γίνουμε οπαδούς, γιατί 2-3 κρούσματα να εμφανιστούν όπως εμφανίστηκαν στο ντέρμπι του Βελιγραδίου, που φυσικά ήταν ένας πάνω στον άλλον, που εμφανίστηκαν 5 σε ποδοσφαιριστές. Αν εμφανιστούν 5 στην Θεσσαλονίκη, θα κάνουν 500. Έγινε και ένα σκηνικό σε ένα τουρνουά τέννις στο Βελιγράδι. Ναι, ναι, εντάξει. Το διοργάνωνε ο Τζόκοβιτς και υπήρχαν κρούσματα θετικά και σε παίκτες. Λίγο εκείνο με φόβησε, να σου πω την αλήθεια. Με φόβησε λίγο. Ναι. Λοιπόν, τώρα εφόσον φύγουμε από αυτό, ναι, ναι, ας πάμε στα άλλα παιχνίδια. Καταρχήν, ναι, ο ΠΑΟΚ έχει να χάσει πάνω από 500 μέρες στο Καραϊσκάκης. Αυτό το είχα πει, σας το ξαναυπενθυμίζω. Ομιλεί σωστά. Επίσης, επειδή πάμε στο καιρό εκείνο, ο ΠΑΟΚ όταν έχασε πριν 2 χρόνια 1-0 στο Καραϊσκάκης, γιατί ο παδός του Άρη το είπε για άλλα παιχνίδια, έπρεπε να λήξει 1-3. Εκείνο τι είναι, ποιος είχε, ο Βαρέλα είχε κάνει μια βαρελιά εκεί, είχε χάσει 1-0. Ο Βαρέλα ήταν, ένα μπράβο. Εντάξει, το 0-1, εντάξει, έπρεπε να είναι παραπάνω το σκορ. Και φέτος, όποιος δεν θυμάται καλά, το πρώτο ημίχρονο, παιδιά, ήταν για 0-3. Αυτό είπα, ήταν από ένα ημίχρονο. Ένα καλό ημίχρονο πάω και ένα καλό ημίχρονο Ολυμπιακός. Στο πρώτο ημίχρονο δεν υπήρχε. Ναι, άμα γινόταν όμως το 0-3, όσο καλό δεύτερο ημίχρονο και να έκανε Ολυμπιακός. Εντάξει, τώρα δεν ήταν για 0-3, συνεκτάριε. Οκ, δεν ήταν για 0-3. Ήταν καλύτερο ο πάγο από το ημίχρονο. Οκ. Δεν ήταν για 0-3. Ξαναδες το βίντεο. Εντάξει το. Δεν ήταν για 0-3 τώρα, εντάξει, μέσα από τα λέμε. 0-3. Και δεν το λέω, έτσι, εντάξει. Όπως τη Δούμπα χάσαμε φυσιολογικά. Εγώ, επειδή δεν κάνω πίσω, θα πω ότι θεωρώ ότι μία από τις δύο ομάδες του τελικού θα είναι ο ΠΑΟΚ. Ναι. Και δίνω 50 μισό στον Άρη για να περάσει, για να είναι η άλλη ομάδα. Βλέπεις όμως δύσκολες στιγμές Τετάρτη το βράδυ. Βλέπεις λίγο εκεί πέρα κάτι τέτοια να πιάνεσαι και λίγο η μπάλα πηγαίνει κανένα εκατοστό out και τέτοια. Άλλο 3-0, άλλο 3-2. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν ξένοι διαιτητές, δεν υπάρχουν κερκίδες, γιατί κακά τα ψέματα ένα Καραϊσκάκης με 40.000 κόσμο, γιατί θα υπήρχε σε όλα τα αυτόματα φυσιολογικά. Εγώ πιστεύω σε κάποια φάτα μάτς παίζουν ρόλο. Και εγώ το πιστεύω. Οι 40.000. Ναι, ναι, ναι. Το γεμάτο γήπεδο, ρε παιδί μου, η ατμόσφαιρα. Τώρα που βάζαμε χθες με τον Παναθηναϊκό τα μεγάφωνα, εντάξει. Από εκεί και πέρα είχαμε το τέλος του Βέλεθ προχθές με τον Άρη, γιατί δεν μπορεί να αγωνιστεί μέχρι τέλος της περίοδου. Και σήμερα είχαμε για πρώτη φορά ένα μπασκετικό νέο στις κατηγορίες Α2 γυναικών και Β' Γ' εθνική. Για πρώτη φορά να γίνεται κλήρωση με τόσες πολλές ομάδες. Πολύ πράγμα, ένα στατιστικό. Πάρα πολύ πράγμα, παιδιά, και υπάρχει περίπτωση κάποιες από αυτές τις ομάδες να αποχωρήσουν. Είτε κατά πριν να αρχίσει το πρωτάθλημα, είτε κατά τη διάρκεια του πρωτάθληματος. Μάλιστα. Και μπορεί Νεκτάριε! Να σκορ 115. Μην σας φάνει παράδοξο να ακούσετε κάποια στιγμή ότι σε εθνική κατηγορία είχαμε τέτοια σκορ. Έγινε Νεκτάρι, για να πάμε στο διάλειμμα. Καλό απόγευμα. Θα λέμε και πάλι αύριο. Να είσαι καλά, λοιπόν. Φεύγουμε κατευθείαν στον break γιατί ξεφύγαμε και επιστρέφουμε. Εν τω μεταξύ, το διαιτητή του Άρισα. Το ξεχνάω. Πώς το λένε. Μακέλι, Μακέλι. Ντάνι Μακέλι. Μακέλι. Ντάνι. Ντάνι. Ολλανδό είναι κι αυτό. Ναι. Μακέλι. Μακέλι. Ο Ντάνι Μακέλι. Πρώην ένστολο το βιογραφικό του. Σιδηρόπουλο, δηλαδή. Ο Σιδηρόπουλο Ολλανδία. Ναι. Από το Άμστερνταμ, αλλά δηλώνει. Αλλά δεν είναι Χάγη, ξέρω εγώ, ναι. Στο Ρότερνταμ. Από την Ένωση του Ρότερνταμ. Σκάνδαλο. Σκάνδαλο. Ο Ντάνι Μακέλι, πρώην αστυνομικό, ή όπω θα έλεγε ένα φίλο μου, πρώην μπάτσο. Συγκεκριμένο. Στην Elite και αυτό. UEFA Elite, εκεί πέρα να πούμε. Να δούμε, θα μα πει και αυτό αυτό το παιδί. Άγγλο Χριστέα, έχω, ρε. Ξέρει Ολλανδικά. Τι Ολλανδικά, ξέρει. Το Ολλανδικά είναι. Πάρα πολύ δύσκολο. Ναι, ναι, ναι. Με τα χου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 
Πολλά χρόνια. Ναι, μα. Ρεμά. Ρεμά, 2-3-10-37 και 38 ανοιχτέ οι γραμμέ. Να μοιραστώ την ιστορία που σου έκανε. Μέχρι και τι 7.30 βεβαίω. Πάμε. Λοιπόν,
Σήμερα που λέτε καλοί μου φίλοι ακροατές, ναι. Όπως ξέρετε και ο Νίκος και εγώ έχουμε και μια δουλειά στο αντίστοιχα στο allaboutaris.com και στο pavakostas.com. Τέλος πάντων, το μεσημέρι, εγώ σε κάποια φάση έχω βάρδια. Κάνω λίγο μια βόλτα διαδικτυακή, γιατί η βάρδια μας πολλές φορές έχει να κάνει και με ρεπορτάζ, έχει να κάνει και λίγο και με το τι παίζει δεξιά και αριστερά, ρε παιδί μου, για σας με καταλάβετε. Ψιλοκολλάω σε κάποια φάση, λέω κάτσε να μπω λίγο να δω τι γράφουν τα site του Άρη. Μπαίνω στο allaboutaris, βλέπω σε κάποια φάση ένα κείμενο πρόκληση με Διαμαντόπουλο. Τι γίνεται. Κοιμήθηκα. Εγώ λέω θα βγήκανε και τέτοιοι. Θα βγήκανε και οι διαιτητές της αγωνιστικής Super League. Δηλαδή από Δευτέρα. Μα αυτό μου έκανε εντύπωση. Πέμπτη θα βγούνε. Πατάω το μεταξύ. Ναι, που δεν βλέπω. Κάτι αλλά έκανα καλά. Το λάθος να διαβάσω μόνο το τίτλο. Που το κάνετε πολλοί από εσάς. Διαβάζετε μόνο το τίτλο, δεν διαβάζετε το κείμενο. Το έκανα και εγώ. Και διαβάζω το κείμενο και βλέπω η πρόκληση ότι είναι ότι ορίστηκε τέταρτος. Και με πιάνουν τα γέλια φυσικά γιατί λέω δεν μπορεί. Και έχω και εδώ στάφο να μου λέει επηρεάζει, λέει το διαιτητή. Έγινε ρε Νίκο. Δώσε τους φίλους. Δώσε τους καλούς φίλους. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Ναι. Έλα, καλησπέρα. Έλα, κρυωμένη. Τι γίνεται. Έλα, πες κανά. Που με καταλαβαίνετε. Πες κανά 8-0 τώρα, κανά τέτοιο. Έλα, δώσε κανά έτσι. Χαλαρό. Κάτσε, 8-0 ήταν πριν δω το μάτι του Σαββάτο. Ναι. Τώρα πόσο. Τώρα άστο. Κατηφόρα. Τώρα πάει αστρονομικό σκορπάει. Ναι. Οπα. Λοιπόν, και με ξένο διαιτητή. Το Μακέλι. Άμα ήταν ο Καραμπή. Θα έχει το Διαμαντόπουλο από δίπλα όμως. Πάει πέδρος και τον επηρεάζει. Το Σάββατο ναι. Είδα μια άμυνα ανάγκης σε κάποια φάση του παιχνιδιού. Σε μεγαλύτερη φάση του παιχνιδιού. Και παρόλα αυτά είδα ότι ο Άρης τα απεξέρθε. Επομένως αυτό που λέω ότι ο Άρης δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από κανέναν. Ναι. Το μόνο που έχει να ζηλέψει είναι ότι κάποιοι έχουν τη διαιτησία με το μέρος τους. Ναι. Άλλη μια κλοπή έγινε το Σάββατο. Έγινε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω ο κύριος Παπαπέτρου λέγεται ο διαιτητής. Ναι, ο κύριος Παπαπέτρου. Ελπίζω να ξεγελάστηκε και να μην ήταν ισχυμένο το λάθος που έκανε. Θέλω, κοίτα να σου πω κάτι. Έπρεπε να πάει στο ΒΑΡ. Αν πήγαινε στο ΒΑΡ, εγώ πιστεύω μπορεί να μην το δίνει κιόλας. Τέλος πάντων. Ναι, ήταν λάθος το αυτό, αλλά. Τι να, δεν ξέρω, επειδή κατά τα άλλα ήταν καλός ο διαιτητής σε γενικές γραμμές, αλλά υπάρχει αυτή η φάση που χαλάει όλη τη διαιτησία. Δύο παίχτες οι οποίοι τρέχανε χωρίς να έχει κανένα στην μπάλα και ξαφνικά πέσαν και οι δύο κάτω και έδωσε πέναλτι. Δεν ξέρω, επειδή έδωσε πέναλτι και στην ΑΕΚ πιο μπροστά. Μάλλον γι' αυτό. Ο τραγικός Μάνταλος, δεν ξέρω τι πήγε να κάνει εκεί. Τραγικός ποιητής. Και ευτυχώς που το έδωσε το πέναλτι ο διαιτητής, γιατί νομίζω ο Καραντώνης δεν θα το έδινε. Όχι, ο Καραντώνης δεν. Ούτε ο Ευαγγέλο θα το έδινε. Θα έλεγε παίζεται, μπρόχτηκαν. Ναι. Κάτι τέτοιο. Ναι. Ο Άρης βλέπουμε ότι μπροστά, ανά πάσα στιγμή μπορεί να βάλει γκολ. Συνδυάζονται πάρα πολύ καλά οι παίκτες. Ο Ένινγκ ξεκίνησε και χωρίς τον Ιντέγε, ξεκίνησε με αυτό που λέτε εσείς που ξεκούρασε κάποιους παίκτες. Καλά, δεν ξεκούρασε το πολλούς, δύο ξεκούρασε, εντάξει. Ναι, δύο ξεκούρασε. Ο Μαντσίνη κερδίζει πόντους και φαίνεται ότι είναι καλός παίκτης και μπορεί να παίξει και σε πολλές θέσεις. Το Μαντσίνη, εγώ θα πω κάτι γιατί δεν προλάβαμε να το πούμε πριν. Δεν αποκλείω να το δούμε και βασικό την Τετάρτη. Υπάρχει η σκέψη να παίξει αντί του Λάρσον. Θα δούμε. Φυσικά, τώρα δεν ξέρω, ο Σόουζα είναι εκτός. Ναι, δεν προλαβαίνει ο Ούγκ. Πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Οπότε θα πρέπει να γίνουν πάλι αλχημίες. Κάτι θα γίνει. Ο μόνος που δεν με εμπνέει από τους παίκτες είναι ο Μπα. Αυτόν δεν μπορώ, δεν με εμπνέει, δεν πατάει καθόλου καλά. Άλλαν τάλλον, όπου να είναι κάνει. Ό,τι να είναι κάνει. Θα δούμε. Για βάλε και την επιλογή, γιατί έχω άλλους δύο. Α, δύο έχει. Τίποτα, ήθελα δύο λόγια για τον μπάσκετ. Να μπάσκετ πω πολύ καλέ. Πώς δεν έχει τίποτα εδώ, ο Καμπερίδης να πούμε έχει ψήσει τόσους παίκτες να έρθουν. Πάει το Τσαρέλι, κλάφτονα. Στο λέω σήμερα. Ναι. Μην ασχολείσαι. Πού θα πάει. Άλλη φανέλα φορά. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, κλωμένη, να είσαι καλά. Τον μπήκαμε τώρα με Τζέρι. Ξέρετε, την εφάν του. Δεν έχει τίποτα. Απογοητεύτηκε τώρα, δηλαδή. Ναι. Στον επόμενο, καλησπέρα. Ναι. Δεν μου λέτε, παρακαλώ. Ναι, σα πω βεβαίω. Ποιο παίζει διαιτητή στον αγώνα Λάρισα Βόλου. Δεν το ξέρω, τώρα, κύριε, τώρα δεν το έχουμε εύκαιρο. Βεβαίως, θα σας απαντήσουμε αυτή τη στιγμή. Δώστε μας λίγο ένα λεπτό. Αλλά θα σας δώσουμε την απάντηση, βεβαίως. Να περιμένω. Ναι, βεβαίως. Θα το κλείσετε και θα το πούμε στον αέρα εμείς σε λίγο. Δεν μπορώ στον αέρα, περιμένω εδώ. Μα δεν ακούτε το ραδιόφωνο. Όχι. Α, δεν το ακούτε. Μισό. Α, δεν το ακούτε, αλλά πέντε να ρωτήσετε. Θα σας πω εγώ σε ένα λεπτό. Θα σας απαντήσει αμέσως εδώ πέρα ο καλός φίλος και συνάδελφος. Περιμένω. ΑΕΛ Βόλος. Αριστομένης Κουτσιάφτης, κύριε.
Ευχαριστώ. Να είστε καλά. 11-8-80. Πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ. Πεθαίνω. Κάποια ερώτηση που θέλετε να κάνετε εσείς ενδεχομένως. Ποιος φυρίζει στο... Ποιος πέσει 8 η ώρα. Κάποιος πέσει 8 η ώρα. Τι κοινό θα έχει Τετάρτη στις 7 θέλω. Τι κοινό. Τι καιρό, ρε, α, τι καιρό. Λοιπόν, μισό. Θα σου πατήσουμε και σε αυτό τώρα, δεν είναι θέμα. Εντάξει, θα πούμε. Όχι, θέλουν εδώ οι φίλοι. Θεσσαλονίκη. Δεν πιστεύω να πάτε και να μαζευτείτε έξω από το γήπεδο και να δημιουργήσετε κάποια υγειονομική βόμβα. Θα πάμε. Τετάρτη. Φίλε, εντάξει, τι γίνεται να μην δεν πάμε τώρα. Τι είναι, στις 6 βόμβα... ώρα. Με αποστάσεις εκεί στο πάρκο από κάτω. Στις 6 ώρα μου βγάζει 28%, 28 βαθμούς, 50% υγρασία, λίγα σύννεφα. Μια χαρά. Και κατά τις 7 έτσι θα είναι. Και 9 η ώρα το βράδυ που θα τελειώνει το μάτς και πάμε στον τελικό και τα λοιπά, θα έχει γύρω 25. Μπερακέτη. Μπερακέτη. Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Το προηγούμενο το λατρεύω. Ναι, καλά. Τηλέφωνο και ρωτάει κάθε φορά το κάνει. Ναι, δεν ακούει. Κάθε φορά έχει μια διαφορετική απορία. Είναι εκπληκτικό. Δεν ακούει το ραδιόφωνο, αλλά θα πάρουμε να ρωτήσουμε. Αυτό τώρα πρόσεξε. Μπορεί να νομίζει επειδή δεν ακούει ότι παίρνει γραμματεία. Ναι. Καταλαβαίνεις και ότι είμαστε εμείς εδώ πέρα. Εγώ με τον Νίκο είμαστε γραμματείς έξω. Ας πούμε, καλησπέρα σε Λίμπερο. Ας πούμε, πώς σας εξυπηρετήσω. Και οι απορίες που έχει πάντα είναι εκπληκτικές. Ναι. Εκπληκτικές. Και πού θα πει τα Ερέλης, δικιά μου απορία τώρα, γιατί αυτά τα. Ρίχνει άδεια. Δεν ξέρω. Ρίχνει άδεια, Νίκο. Δεν ξέρω. Αφού είμαστε απέκλειση στον Άρη όμως. Δεν θα παίζει στον Άρη, το λέω εγώ σήμερα. Μπορεί να παίζει την πόλη αλλού. Άρα σε όποια ομάδα και είναι δεν πληρώνεται. Γιατί, Ηρακλής πληρώνει. Ηρακλής πληρώνει, Ζήτησε και το παλέ. Και ο Άρης θα πληρώνει, φίλε, φέτος και ο Πάκ θα πληρώνει, λέμε τώρα. Εντάξει, να κάτσε τώρα να βρούμε το 200.000 τέλος του μήνα. Τώρα και εσύ, εντάξει, λεπτομέρειες αυτά. Αυτά εμφανίζονται. Λογιστικά. Λογιστικά. Εγώ ξέρω ότι ακόμα να υπογράψει ο κ. Γουλιέλμος. Πού είναι με το χέρι Γουλιέλμο. Γουλιέλμο. Ο Γουλιέλμος είναι πολύ τυχερός που έχει τελικό κυπέλλο. Ο Γουλιέλμος είναι τυχερός που μένει στην Αθήνα. Κάτι περιμένει ο νομικός, κάτι περιμένει. Ανοίγουν οι λογαριασμοί. Νίκο! Δείτε πότε είναι τα δικαστήρια. Πάρε μου λίγο το κυβερνείο. Θα γυρίσει ο Μάνος. Σε κάλο που έχω κάνει μεταξύ φίλων Αριανών. Ένας δεν μου είπε όχι να μην ξανάρθει. Είδες. Ο Μεσσίας. Όχι ρε φίλε. Στο ξαναείπα, τα λεφτά υπάρχουν. Είναι δεδομένο. Τα λεφτά, τα δεσμευμένα, είναι σαν... υπάρχουν. Είναι πολλά τα λεφτά. Άρη. Και είναι στην τράπεζα... Ελληνική τράπεζα, δεν κάνουμε διαφήμιση. Ένας φίλος με θέλει μήνυμα, Κοσμάς. Με αφορμή το προηγούμενο, μπορείτε λέει, να μου πείτε τι ώρα ποτίζετε λέει, και τι ώρα κουρεύετε το χόρτο στο Βικελίδη. Καλή ερώτηση. Αυτή θα ρωτήσουμε τις πεθύνες και θα σας απαντήσουμε. Ναι. Να πάρω τον Γκάζε να τηλεύω να μου πει. Τα λεφτά υπάρχουν, έτσι. Ναι. Καβάλα, στάργο, θα έρθει ο Μάνος εκεί πέρα και θα είναι πρώτος Μαύρης πάλι. Νίκο, Λάσκαρ πάλι και τα λοιπά. Πρίφτης πίσω. Όχι. Κύριε Μοσκοβίτη, ρωτάω τώρα εγώ έτσι. Ναι. Πού είσαι ιδιαίτερος. Αν έρθει, αν πει ότι κερδίζει τα δικαστήρια. Δεν τα κερδίζει μόνο να μην είναι δεδομένα τα λεφτά του. Ναι. Γιατί και έρθει και σου πει η αγόρι μου, να τα λεφτά, πάρτα, τα παρουσιάζω. Είναι free πλέον. Κοίταξε, να σου πω λίγο κάτι. Εγώ σέβομαι απεριόριστα Λευτέρη Αρβανίτη, εντάξει. Ναι. Τον θεωρώ καλό παράγοντα και γνώστη της κατάστασης, εντάξει. Και πιστεύω ότι, καλά τώρα αυτό το σενάριο που συζητάμε, όπως καταλαβαίνεις, είναι λίγο εξωπραγματικό. Λογικά δεν θα γίνει. Μην το τραβάς πολύ, δεν είναι ναι. πολύ. Okay. Με Λευτέρη Αρβανίτη πιστεύω πάλι ότι αργά ή γρήγορα θα τη βρει στην άκρη σου. Γιατί μην ξεχνάς ότι κατάει το 40% ο κ. Γουλιέλμα. Ναι, αυτό δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς είναι τώρα και γιατί το κρατάει. Ήταν μια δήλωση που συνέχεια λένε δεν ισχύει και τα λοιπά. Ότι λέει δεν. Γιατί το 40% δεν είναι κατά ένα 10% έτσι για την τρέλα μου. Το 40% είναι 40%. Ξέρω. Δεν είναι λίγο. Ας πάμε να δούμε. Γεια σου Νίκη, τι περιμένας ακόμα. Έγινε. Ο επίλογος είναι ότι θα παίξω με τον Μπα. Τι. Θα παίξω με τον Μπα στα χαφ. Το βλέπω δύσκολο. Ξέρεις. Τάσα δε αριστερό δεξί μπακ. Εκεί είσαι καλά, νομίζω το πας καλά, ναι. Και μα τι για Μπα, δηλαδή τι θα πιο θα βάλει. Μα τι για τον σου. Μάλλον, θα δούμε. Μέχρι αύριο θα δούμε. Πολύ επιθετικογενής.
Του άρεσε πολύ όμω το ΆΚΑ, θα δούμε. Τίποτα δεν είναι σίγουρο ακόμα. Αλλά είναι απιθανό σενάριο αυτό με τον Τόνσο. Πολύ υπευθυνικό. Άλλο το ένα μάτς και τα άλλα. Για μένα, ο Άρης την Τετάρτη, ό,τι και αν επιλέξει να κάνει, θα πρέπει να φροντίσει με το ένα με το άλλο σύστημα να έχει ένα τρίτο παίξι στον άξονα. Σύστημα δεν έχει παίξει ποτέ ένα. Τι? Σύστημα δεν έχει παίξει ποτέ. Μπορεί να παίξει 4-2-3-1 και να έχει ξαναπαίξει τον άξονα. Σύστημα δεν έχει παίξει ποτέ φέτος. Ναι, το 4-3-3 είναι άλλο. Εγώ σου λέω και με 4-2-3-1 μπορεί να έχει ξαναπαίξει πίσω το φόρ που θα γυρίσει και θα βοηθάει τι άμυνες πίσω τον άξονα. Αυτό. Ρε φίλε, άλλο μου ζητά το. Μου λέει να παίξουμε ένα σύστημα την Τετάρτη που δεν έχουμε παίξει ποτέ φέτος. Όχι, ρε. Σου είπαμε, όποιο και αν επιλέξει πρέπει να έχει ένα παίχτη τρίτο στον άξονα. Και με 4-2-3-1 μπορεί να έχει ένα τρίτο παίχτη στον άξονα. Αυτό σου εξηγώ. Δεν βγαίνει, ρε φίλε. Πώς θα είναι τρίτο παίχτη. Τέλος. Μπορεί να βάλει, ρε φίλε, το Λάρσον ή το Μαντσίνη και να γυρίσει να βοηθάει πίσω. Δες του Λάρσον. Ναι, αντί του Λάρσον μπορεί να τον βάλει. Εγώ να σου πω την αλήθεια, το Λάρσον δεν θα τον έβαζε Τετάρτη. Θα προτιμούσα το Μαντσίνη. Είναι σε καλύτερο momentum αυτή τη στιγμή. Ξεκάθαρα. Εντάξει, και τρέχει, έχει περισσότερες εντοχές και μακάρι περισσότερο. Αυτό. Αλλά ο Λάρσον είναι ο οποίος μπορεί να βάλει το πιθανό γκολ. Καλά, είναι και αυτό ένα στοιχείο του. Ναι, οκ. Okay. Τέλος πάντων, θα δούμε. Να είσαι καλά, Στέλιο μου. Έγινε, καλή συνέχεια. Πάμε. Λοιπόν, πάμε στον τελευταίο λογικά για σήμερα. Καλησπέρα. Πάει. Απογοητεύτηκε. Τι έγινε, Νίκο. Αυτά για σήμερα δηλαδή. Νερό η εκπομπή σήμερα, τίποτα. Πραγματικά. Δεν προλαβαίνω να πούμε. Με βάλετε μέσα 7 παρατέρατο. Δεν φταίω, είχαμε καλή. Μόνο μου τρώνε τις ώρες, δεν ξέρω τι γίνεται. Πλέον είστε τόσο καλά εκπαιδευμένοι που παίρνετε μόνοι σας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη συνέχεια συνεργασίας μας. Να ξέρετε. Της παρέας βασικά, δεν είναι συνεργασία. Σωστά. Εντάξει, είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Σωστά μιλάς, και το εκτιμούμε ιδιαίτερα. Τι έχουμε άλλο. Φίλοι, δεν έχουμε. Ακολουθεί. Ούτε πώς πέρασε το σουκού που έλαβα σε ρωτήσει. Ποιο σουκού, ρε φίλε. Μπάουκ. Μπάουκ. Χαλαρά πράγματα, εντάξει, τίποτα φοβερό. Τίποτα φοβερό. Πολύ καλά ίσια, ήταν. Δηλαδή. Είχε αρχίσει κάτι σταδιακά, πολύ λίγο. Αρχίζει να κινείται, αλλά. Έχει ανεβάσει στο. Γίνεται χαμός με τη Σερβία, φίλε. Γίνεται μεγάλο χαμός. Γιατί πραγματικά δεν ξέρουν οι άνθρωποι τι γίνεται. Δηλαδή, πολλούς τους αποτρέπουν να κατέβουν στα σύνορα. Κάποιοι το αψηφούν και κάνουν ουσιαστικά τα ίδια πράγματα που κάνανε πριν. Κανείς δεν γνωρίζει τι ακριβώς παίζει αν προκύψει κρούσμα. Δηλαδή τους κάνουν έναν υποτυπώδη έλεγχο, λένε πού πηγαίνουν και το κατάλημα στο οποίο είναι να πάνε και κρατάνε τα στοιχεία τους. Είναι μια κατάσταση πολύ, πολύ περίεργη. Σύνθετη θα το έλεγα. Ναι, είναι πολύ περίεργη φάση. Έχει ανεβάσει ένα κακό story με μεγάλο δάχτυλο ποδιού. Ναι, ρε φίλε. Επίδεσαι το ανεβάσαμε. Είναι έτσι για να δουν λίγο και άλλοι λίγο έτσι το μαγαζί που άνοιξε. Καλά, είναι καλά τα παιδιά. Δυνατά είναι να πάνε όλο το καλοκαίρι. Δίπλα μας είναι, φίλοι μας είναι. Θα στηριχθούν. Όπως στηρίζονται. Πάω 24. Νίκο. Ναι. Πάω 24, φίλε. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσα πράγματα έχουμε να πούμε. Όντως έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Πιάνει το κεφάλι του με πολύ πονοκέφαλο. Δηλαδή τον βλέπω ότι δυσκολεύεται πάρα πολύ. Το βράδυ πριν τις 12 θα έχει πάρει ύπνο. Πιστεύω ότι. Το θέμα είναι και αν θα φύγει η υπερένταση. Αυτό είναι λίγο το θέμα. Ναι. Θα χτυπάω τηλέφωνο, αλλά νομίζω ότι ναι. Αν όλα πάνε καλά, θα γίνει αυτό. Θα παίζει και τελείω σαβόδι, θα λέγαμε. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Νίκο. Μάλιστα. Πάω 24 λοιπόν, εδώ πέρα επιτελάρχη. Δεν μου έχει δώσει σαφή εικόνα και Τετάρτη και έχω αρχίσει να προβληματίζομαι. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος. Έχω να πω και εγώ σου Τετάρτη. Είναι άλλο ο αρμόδιο τον οποίο μπορεί να ρωτήσει. Έφυγε, πού πήγε. Σπίτι του λογικά. Στο δικό του. Στο σπιτάκι του. Μπορεί να το ρωτήσει λοιπόν τον αρμόδιο. Αύριο, ναι. Που θα τον τρακάρεις λογικά εδώ πέρα, τι θα γίνει αύριο, θα του πεις, τι θα κάνουμε. Αλεμάω, αδελφέ. Αλεμάω ή θα είμαστε εδώ, ας πούμε. Όχι, Νίκο, τι εδώ να είμαστε, φίλε, να μας κάνει. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Δεν λαμβάνω εγώ αυτές τις αποφάσεις, Νίκο. Έλα, ρε, Νίκο, τώρα. Άλλες λαμβάνουν. Εγώ εδώ πέρα τι είμαι. Ποιο θα έχουμε στο Καραϊσκάκι, στην Κούρα Τριδί. Κώστα Καραπαπά. Κώστα Καραπαπά. Καλησπέρα. Δύσκολα τα πράγματα. Καπράλο. Μπα, τις έχει κόψει αυτές τις ταζανιές. Δεν παίζει άλλο με τη φωτιά. Έχει κόψει. Δεν του αρέσει. Έχει κόψει. Κάτσε, δεν πήγε φέτος. Πήγε. Πήγε. Ναι. Άλλη εποχή. Λάθος εποχή που λέει και το τραγούδι. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Εσένα. Εμείς, φίλε, πρέπει να μείνουμε πίσω να βοηθήσουμε. Να έχουμε και γουσού, ξαναλέω. Μα έχει ζαλίσει με τη γουσού, Ελληνικό. Ποιο ασχολείται με τη γουσού, ρε. Όλοι παοξίδες, φίλε. Είναι μια πολύ ωραία διαδικασία. Πιστεύω θα έχει 20 άτομα, 30. Όχι, κάθε φορά τόσο είναι παρόκατο. Μια πενταριά. Α, έχει φτάνει την 50. Είναι και μαζί με του ανθρώπου των ομάδων. Και δεν είμαι στον Πάκο παντού, είναι έτσι, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, Πάκο 4 ακολουθεί μέχρι τις 9. Όλο το ασπρόμαυρο ρεπορτάζ εδώ πέρα. Βάλε ένα πιλάτο. Να φτιάξουμε λίγο εδώ πέρα κάτι. Ό,τι έχω θα βάλω. Ναι, ρε παιδί μου, λίγο το πιλαφάκι, λίγο να φτιαχτεί. Αυτό θέλω να σου πω. Εντάξει, μην χώνεσαι, κάνε δουλειά σου και θα τα φτιάξουμε εδώ πέρα. Τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 6.30. Γεια σας.